Το brownie είναι ένα από τα πιο αγαπημένα σοκολατένια γλυκά. Πήραμε τη συνταγή το Άκη Πετρετζίκη, προσθέσαμε 2 πινελιές ακόμα για να την κάνουμε ακόμη καλύτερη και πιο γευστική. Πάμε να ξεκινήσουμε! Λοιπόν, έχω ήδη βάλει στο φούρνο ή στο φούρνο προκυμάτων τη σοκολάτα, κουβερτούρα, μαζί με το βούτυρο για να λιώσουν. Και έχουν ομογενοποιηθεί. Οπότε ανοίγω τη μεμβράνη και το έχω αφήσει να κρυώσει για λίγο, γιατί αυτό που θα βάλουμε μέσα είναι τα αυγά και δεν θέλουμε να γίνουν ομελέτα. Θα πάρω ένα αρκετά μεγάλο μπολ για να είναι πιο εύκολο να το ανακατέψουμε και μεταφέρω τη σοκολάτα με το βούτυρο σε ένα άλλο μπολ. Δεν μας πειράζει που δεν είναι ομοιόμορφο. Ανακατεύω λίγο για ομογενοποίηση και θα προσθέσω ένα-ένα τα αυγά. Προσεκτικά για να μην πέσει η τσόφλη. Πάρω τον αυγοδάρτη. Δεύτερο αυγό. Τέλεια. Λοιπόν, δεν χρειάζομαι άλλο τον αυγοδάρτη, γιατί τώρα θα προσθέσω τα στεγνά υλικά, τα οποία είναι αλεύρι όλες τις χρήσεις, κακάο, ζάχαρη και αλάτι. Θα τα βάλω σιγά σιγά για να είναι πιο εύκολο να ανακατέψω. Σε 3 δόσεις. Έτοιμο το μείγμα! Λοιπόν, αυτή είναι η βασική συνταγή του Άκη. Απλά έχουμε μειώσει λίγο τη ζάχαρη, από 300 γραμμάρια είναι 200, γιατί θα προσθέσουμε καραμέλα και βατόμουρο, οπότε θα είναι υπεργλυκό αν βάλουμε 300 γραμμάρια ζάχαρη. Αυτό είναι το μείγμα και θα το μεταφέρουμε σε ένα ταψάκι, στο οποίο έχω βάλει λαδόκολλα. Πάμε! Τέλειο. Και θα το απλώσω να πάει παντού, σε όλη την επιφάνεια. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε την καραμέλα. Λοιπόν, λογικά το ξέρετε πλέον, το dulce de leche είναι ζαχαρούχο γάλα, το οποίο βράζουμε για 3 ώρες. Και γίνεται καραμέλα, όπως θα δούμε τώρα. Δείτε εδώ. Τέλειο. Αυτή είναι η πραγματική καραμέλα. Και θα βάλω κουταλιές από την καραμέλα πάνω στο μείγμα. Δείτε πόσο ωραία είναι. Το πατικώνω και λίγο να μπει μέσα. Αυτό θα είναι σίγουρα το καλύτερο brownie που υπάρχει. Τέλεια, τελειώσαμε με την καραμέλα. Ήρθε η σειρά να βάλουμε τα βατόμουρα. Τα βατόμουρα είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ, απίστευτα πολύ, και σε συνδυασμό με την καραμέλα δεν υπάρχει και σε συνδυασμό με τη σοκολάτα είναι θάνατος. Τα βατόμουρα μπορεί να είναι κατεψυγμένα, μπορεί να είναι και φρέσκα, δεν μας πειράζει, και αυτό που κάνουμε είναι να τα βάλουμε και αυτά τα βάζω, τα βυθίζω λίγο μέσα. Πόσο ωραίο μπορεί να είναι αυτό. Και θα δείτε το αποτέλεσμα μετά ψημένο. Είναι απίστευτα ωραίο. Δείτε το. Είναι από τώρα πανέμορφο. Φανταστείτε όταν θα ψηθεί και το πόσο νόσημα θα είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Γι' αυτό δοκιμάστε τη συνταγή. Πάει στο φούρνο, προθερμασμένος ο φούρνος, για 30 με 35 λεπτά στους 180 βαθμούς. Φύγαμε. Δείτε εδώ. Δείτε αυτό το πράγμα. Δείτε πόσο ωραίο είναι. Δεν μπορώ να κρατηθώ. Είναι θάνατος. Συνταγάρα. Ευχαριστούμε Άκη για αυτή τη συνταγή.
Φυσικά θα βάλω το link του site του Άκη και τη συνταγή αυτή για να τη δείτε. Θα μπει και συνταγή στο γλυκόλμυρο.gr, οπότε μπείτε και εσείς εκεί. Μπείτε και στο akispetradix.com. Αυτά. Κάντε ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή. Κάντε ένα σχόλιο αν δεν σας άρεσε η συνταγή. Κάντε ένα like, κάντε ένα dislike. Το καλύτερο απ' όλα, κάντε ένα subscribe εδώ κάτω. Ούτε εδώ, ούτε εδώ. Εδώ κάτω. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε.